Το μεγαλύτερο φίδι το οποίο έζησε ποτέ έζησε στα προϊστορικά δάση της Νότιας Αμερικής και συγκεκριμένα της Κολομβίας. Πριν 58 εκατομμύρια χρόνια περιπλανιόταν στα τροπικά δάση της περιοχής το τεράστιο φίδι που ονομάζεται Τιτανοβόας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή παλαιοεξερεύνηση. Σήμερα θα γνωρίσουμε το μεγαλύτερο φίδι του κόσμου, το οποίο ονομάζεται Τιτανοβόας, και θα μάθουμε αρκετά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά για αυτό το εξαφανισμένο είδος. Όπα, όπα, πάλι για τεράστια φίδια δεν μας πεις. Δεν μας είπες το προηγούμενο. Ναι, ρε, αλλά στο προηγούμενο ήταν για το μεγαλύτερο δηλητηριώδες φίδι. Καλά, και μην μου πεις ότι και αυτό βρέθηκε στην Ελλάδα. Όχι, ρε, φύγε από εδώ, άσε με να ξεκινήσω το βίντεο. Πάμε πίσω στο χρόνο, πριν από περίπου 60 εκατομμύρια χρόνια, στην εποχή του Παλαιόκαινου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε περισσότερα βίντεο για τα προϊστορικά ζώα. Επιστρέφουμε στο Παλαιόκαινο πριν 60 εκατομμύρια χρόνια, αμέσως μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, δηλαδή 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, στο Κρητιδικό με την πτώση του αστεροειδού στην περιοχή του Μεξικού. Οι αποθέσεις στις οποίες βρέθηκε ο Τιτανοβόας αποτελούνται από λιγνίτη, πράγμα που υποδηλώνει τη διαβίωση σε ένα περιβάλλον με ποτάμια και λίμνες. Το ανθρακοριχείο ονομάζεται Σερετζόν και βρίσκεται κάπου στην Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Η εταιρεία εκμεταλλευόταν για χρόνια αυτό το χώρο, μέχρι που κάποιος προπτυχιακός εφοιτητής που επισκέπτηκε την περιοχή, περίπου στην ηλικία μου 20 ετών, στο 2000 όμως, ανακάλυψε τα πρώτα αποτυπώματα από απολυθωμένα φύλλα. Τότε άνοιξε ένα παράθυρο γνώσης για ένα τροπικό δάσος 60 εκατομμυρίων ετών, που έκρυβε πολλά ακόμα μυστικά. Το νεοτροπικό αυτό δάσος, ακόμα και αν το κλίμα ήταν πιο ζεστό και πιο υγρό σε σχέση με σήμερα, είχε παρόμοια είδη βλάστησης. Πολύ σύντομα, το 2003 ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή. Και ναι, βρέθηκαν πάρα πολλά απολυθωμένα κόκαλα. Όμως έγινε ένα πολύ σημαντικό λάθος. Τότε ήταν που βρέθηκε ο πρώτος σπόνδυλος από τα Τιτανοβόα. Όμως δεν κατάλαβαν ότι ήταν σπόνδυλος τα Τιτανοβόα. Νόμιζαν ότι ανήκει σε κάποιο απολυθωμένο κροκόδιλο. Τελικά, μετά από αρκετά χρόνια, το 2007, κατάλαβαν ότι ανήκει σε ένα τεράστιο είδος φιδιού, το οποίο αργότερα ονόμασαν Τιτανοβόα. Αν και συχνά λέμε ο Τιτανοβόας, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο ένας. Στην πραγματικότητα έχουν βρεθεί 32 τεράστια φίδια στην περιοχή. Ένα είναι το μεγαλύτερο, το οποίο έχει μήκος 15 μέτρα. Όμως υπάρχουν και άλλα 32 με μήκος 13 μέτρων. Δεν είναι και λίγο τα 13 μέτρα. Το ανακόντα ίσως είναι ένα σύγχρονο είδος φιδιού που μοιάζει με τον Τιτανοβόα. Όμως όπως βλέπετε εδώ, το σπόνδυλο Τιτανοβόα και το ανακόντα, η διαφορά μεγέθους είναι τεράστια. Ζούσε σαν ανακόντα, δηλαδή σύχναζε στους λασπόδεις τόπους. Δεν ήταν τόσο καλό στην κίνηση στη στεριά και ίσως είχε την ικανότητα να κρατάει για ένα χρονικό διάστημα την αναπνοή του βυθισμένο στο νερό, στείνοντας ενέδρα σε κάποιο υποψήφιο θύραμα, σαν αυτό που βλέπετε. Το πρώτο υποψήφιο θύραμα θα ήταν μια χελώνα του γένους Carbonemis με μήκος 1,5 μέτρο, της οποίας τα απολυθώματα έχουν βρεθεί στο ίδιο μέρος. Αλλά και τεράστιοι κροκόδιλοι του γένους Ανθρακόσουχος που έφταναν σε μήκος τα 6 μέτρα και έπεφταν θύματα στο στραγγαλισμό του Τιτανοβόα. Αυτά τα τεράστια πλάσματα αποτελούσαν την τροφή για τον ακόμα μεγαλύτερο Τιτανοβόα, ο οποίος πέρα από τα 13 μέτρα ζύγιζε 1,2 τόνους. Τελικά, ο Τιτανοβόας εξαφανίστηκε εξαιτίας κλιματικής αλλαγής της περίοδου, όπου οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ευνόησαν τα πιο μικρά φίδια σε αντίθεση με τα γιγάντια σαν αυτό.